Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σιαπανίδη, καλησπέρα από την Καστοριά. Καλησπέρα Γιάννα ρε. Καλησπέρα παιδιά. Τι γίνεται? Πολλά χρόνια να σε ακούσουμε. Γιάννη, πώς είσαι? Όπως ξέρετε, εγώ είμαι στο πρωτοχώρι Κοζάνης. Ναι. Ζω εδώ. Mm-hmm. Ασχολούμαι με τη γεωργία. Ναι. Έχω ένα γιο, τρεις εγγονές. Μάλιστα. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Καμαρώνεις για αυτό που πέτυχες μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες μέχρι και σήμερα. Και όταν φτάνει κάθε χρονιά 25 Μαΐου και σήμερα συμπληρώνεται 40 χρόνια, Γιάννη. Είναι περιττό να πω ότι νιώθω υπερήφανος, γιατί ήμουνα και εγώ, συμμετείχα και εγώ σε αυτή την σπουδαία ομάδα της Καστοριάς που κατάφερε και έκανε το αδιανόητο. Κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος πράγματι πριν από 40 χρόνια. Ήταν το πιο σημαντικό γεγονός της ποδοσφαιρικής μου καριέρας και οπωσδήποτε είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Ποιος είχε φέρει στην Καστοριά, Γιάννη, θυμάσαι? Πώς ήρθες εγώ στην Καστοριά? Εγώ ήμουνα δίπλα σας τότε, έπαιζα στους πόντιους Κοζάνη. Και επειδή τότε το πρωτάθλημα της Δυτικής Μακεδονίας γινόταν σε έναν όμιλο, Καστοριά, Γρεβενά, Φλόρινα, Κοζάνη, ήταν η ΕΠΣ Δυτικής Μακεδονίας, δεν υπήρχε ΕΠΣ Καστοριάς. Και είχαμε κοινό πρωτάθλημα ερασιτεχνικό. Προφανώς οι άνθρωποι της Καστοριάς με είδαν, αλλά αυτός που πρωταγωνίστησε και επέμενε να έρθω ήταν ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο Τάκης και ο Σιάνος, ο πρόεδρος. Αυτοί οι δύο. Και για καλή μου τύχη βέβαια ότι στην ομάδα ήταν ο Γκόρσκι. Αυτό συζητούσαμε τώρα και με τον Λάζαρο τον Αλεξιάδη. Πολλά λέγονται για εκείνη τη χρονιά αν το κύπελο τελικά το κατέκτησε ο Γκόρσκι ή ο Βασιλιάδης. Ο Λάζαρος μας είπε ότι ο Γκόρσκι μας έμαθε μπάλα, μας έμαθε μυστικά της μπάλας, αλλά στην ψυχολογία ο Βασιλιάδης για να πάρουμε το κύπελο ήταν άπαιχτος. Κοίταξε, δεις, και η τακτική του αγώνα ήταν απόλυτα του Σάβα, του σχορεμένου του Βασιλιάδη, ο οποίος μπορεί να μην σου γέμιζε το μάτι, αλλά ολόκληρος ήταν ένα μάτι ποδοσφαιρικό. Όχι, είναι απόλυτη επιτυχία του Βασιλιάδη. Είναι απόλυτη η Βασιλιάδα, το λες ευθέως. Απόλυτη, απόλυτη. Βεβαίως, ο Γκόρσκι ήταν ο άνθρωπος που έβαλε κάποια πράγματα που δεν θα τα είχε η Καστοριά αλλιώς. Ο οποίος πήγε στον Ολυμπιακό, ο βέβαια. Ήταν ο σχορεμένος ο Βασιλιάδης ήταν βοηθός του Γκόρσκι. Βοηθός του Γκόρσκι. Δεν ήταν ξένος από την όλη ομάδα. Όχι, δεν ήρθε ξαφνικά και έφερε κάτι καινούριο δικό του. Ήτανε, συνέχισε τη δουλειά του Γκόρσκι. Σίγουρα και ο Βασιλιάδης έπαιρνε πράγματα από έναν από τους μεγαλύτερους προπονητές που ήρθαν έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή. Σωστά. Απολύτως έτσι. Είναι σίγουρο και αυτό. Είναι σίγουρο και αυτό. Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη στιγμή, δηλαδή μετά τελειώνουν όλα αυτά, η Καστοριά συνεχίζει. Αν είχες όνειρο να πας και σε κάποια άλλη ομάδα, είδες συμπαίκτες σου που πήγαν σε άλλες ομάδες, πόσο σε βοήθησε αυτό και στη συνέχεια τη ζωή σου? Δηλαδή, πάντα όταν έλεγαν Γιάννης Σιαπανίδης, πάντα αναφερόταν. Κοίταξε, σε σένα. Η αναφορά ήταν πάντα η Καστοριά. Πάντα η Καστοριά. Ναι, έτσι πιστεύω, τουλάχιστον για μένα. Πήγα και εγώ και σε άλλες ομάδες, έτσι. Πήγα στην Καλαμαριά, πήγα στη Βέρεια, Αλταθνική. Όχι, στη συνείδηση του κόσμου είχα καθιερωθεί σαν Καστοριανός. Σαν Καστοριανός. Ο μπακ της Καστοριάς. Όλοι, δηλαδή, αν ήθελε κάποιος να με περιγράψει, ο αριστερός μπακ της Καστοριάς. Ναι. Και φαντάζομαι και εσύ όμως αισθάνεσαι κάπως έτσι, δηλαδή. Ναι, κοίταξε να δεις, η πορεία εκείνη, παιδιά, η πορεία εκείνη του κυπέλου και γενικά η χρονιά η οποία ήταν δύσκολη χρονιά για την Καστοριά, γιατί προερχόταν από μια μεγάλη ανανέωση, 17 καινούργιοι ποδοσφαιριστές είχαν έρθει εκείνη τη χρονιά στην ομάδα, έκανε πιστεύω τους δεσμούς μεταξύ μας ακατάλητους.
Δηλαδή δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλάω με τον Παράσχο κάθε μέρα για να τον νιώθω σαν αδερφό μου. Μάλιστα. Και το ίδιο πιστεύω και ο Γιώργος για μένα και για όλα τα παιδιά. Όχι, δεν ανέφερε. Επειδή μίλησα με όλους, Γιάννη, όλοι νιώθουν το ίδιο και για σένα. Ακριβώς. Όλοι νιώθουν για σένα το ίδιο. Δηλαδή μιλάω αργά και πού με τον Γρηγόρη τον Παπαβασιλείου, αλλά είναι αδερφός. Έφυγε αλλιώς. Το ίδιο ισχύει με τον Τζιρόνι, το ίδιο ισχύει με όλα τα παιδιά που ήταν στην ομάδα. Με τον Τσαργκάνη, με τον Λάζαρο, τον Αλεξιάδη. Ομάδα, νομίζω λοιπόν, ότι μας έδεσε ομάδα πολύ δυνατά. Ναι. Μας έδεσε δυνατά και ακατάλητα εκείνη η πορεία και η κατάκτηση του κυπέλου. Mm-hmm. Ομάδα λοιπόν για πάντα. Τα μυστικά που πρέπει να έχουν ίσως και οι σημερινές ομάδες αν θέλουν να πάνε καλά. Λένε πάντα, Γιάννη, ότι ο θεσμός του κυπέλου είναι και ο θεσμός των εκπλήξεων. Βέβαια δεν το έχουν καταρθώσει πολύ αυτό. Αυτό είναι ένα ακόμη συν. Πόσο μεγάλο συν είναι σε αυτό που κατορθώσατε? Δηλαδή το κατόρθωσε η Λάρισα και δύο φορές και πρωτάθλημα και Όφη. Μία απλή έτσι μια εύκολη ανάγνωση και δικαιολογία, ναι, θα ήταν ότι ναι, πράγματι η Καστοριά η μικρή, ναι, είχε την ευκαιρία να πάει στον τελικό και δεν θα άφηνε, δηλαδή, ναι, το outsider γιγαντώθηκε, ναι, γιατί, ναι, δεν θα ξαναείχε την ευκαιρία, ναι, για να διεκδικήσει αυτό. Εν μέρη είναι δίκαιο, αλλά έλα να πάρουμε τα πράγματα από την άλλη πλευρά. Για να πάρουμε ποιους, και μιλάμε και απέναντι σε έναν Ηρακλή ο οποίος ήταν έλα να δούμε τώρα την Καστοριά. Τσαργκάνη. Καμπολί, το Τσαργκάνη. Ο Γιάννης πριν λίγο στην εκπομπή μας. Φίλε, περιγράψε τον ο Παράσχος ήταν ο center back στην Εθνική. Ναι. Δεν ήταν κάποιοι. Ο Σιάτζης, ο Παπαβασιλείου, ο Χιρόνης, ο Δίτζικος. Ήταν παίκτες που σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες νομίζω στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να βρεις Έλληνες παίκτες σαν αυτούς, μάλιστα. Μπράβο. Δηλαδή, ναι, μεν ήμασταν το outsider, αλλά. Και μερικές φορές έτσι αναπολώ και λέω ότι αν εκείνη η ομάδα δεν είχε πουληθεί, ας το πούμε. Γιατί εντάξει, ήταν μια ανάγκη η οποία δεν γινόταν να μην ακολουθεί αυτός ο δρόμος. Αλλά αν παρέμενε εκείνη η ομάδα, ίσως θα διεκδικούσαμε και εμείς ένα πρωτάθλημα όπως τη Λάρισα. Εκείνη η ομάδα. Αν λες ότι αν δεν πουλούνταν οι παίκτες, ας πούμε. Αν δεν αποχωρούσαν εκείνοι οι ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι. Αν συνέχιζαν, θα έπαιρνε και πρωτάθλημα, το λες έτσι. Ναι, θα μπορούσε να διεκδικήσει τώρα, και πρωτάθλημα. Το λες και να τριχιάζουμε, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη. Το λες και να τριχιάζουμε. Αυτοί που ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί πολλές φορές. Και ξέρουν εκείνα τα παιδιά εκείνης της ομάδος, δεν θα ήταν έτσι εξωπραγματικό αυτό που σας λέω. Πολύ ωραία. Γιάννη, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Γιάννη Σιαπανίδης, φίλες και φίλοι, το αριστερό μπακ της Καστοριάς, ο γκόλιθος στην άμυνα, από τους συντελεστές του τελικού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά, που μου θυμίσατε πράγματα που είναι, ναι, που είναι ευχάριστα και μακάρι, σε μένα και σε, όλη, και σε όλη την Καστοριά. Πιστεύω ότι εξακολουθεί να είναι ορόσημο αυτό και να αποτελεί περηφάνεια και για την Καστοριά αλλά και για μας που το κατόρθωσαμε. Και εύχομαι όλα καλά και στη ζωή σου. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σου. Γεια σας. Γεια. Γεια. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.